Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν από 14 ολόκληρα χρόνια, αλλιώς φανταζόμουν αυτή την ημέρα. Και φανταζόμουν, κύριε Υπουργή της Νέας Δημοκρατίας, μέρα χαράς, μέρα γιορτής, γιατί επιτέλους η χώρα μας αποφάσισε να κάνει το αυτονόητο, το αναφέρετο δικαίωμά της, να φτιάξει και να ανακηρύξει και να οριοθετήσει ΑΟΣ. Δυστυχώς, αισθάνομαι ιδιαίτερη θλίψη, γιατί δεν περίμενα ποτέ η Νέα Δημοκρατία να υποπέσει σε ένα τέτοιο εθνικό ολίσθημα κάνοντας μερική ανακήρυξη και οριοθέτηση. Μερική. Σήμερα πραγματικά έγινα σοφότερος. Και το λέω σοφότερος γιατί ανακάλυψα ένα νέο πολιτικό όρο. Την μερική διακυβέρνηση. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μερικώς διακυβερνά. Μερική κοινωνική πολιτική, το είδαμε από τα οικονομικά προγράμματα που πήραν και τα λοιπά. Μερική πολιτική στην υγεία, μερική πολιτική στην οικονομία, όλα τα κάνετε μερικώς. Τώρα έχουμε και την μερική ΑΟΣ, έχουμε και την μερική επέκταση στο 12 ναυτικά μίλια εις δυσμάς, είπε ο Πρωθυπουργός, μερικώς και αυτό, είστε μια κυβέρνηση μερική. Πρέπει να καταλάβετε ότι όταν κυβερνάς μια χώρα, την κυβερνάς ολικά και συνολικά και όχι μερικά. Το μερικός θα έλεγα ότι οδηγεί σε μένα σε ένα συνειρμό ιδιαίτερα περίεργο. Θεωρείται την Ελλάδα ένα παζλ και βάζετε μερικά κομματάκια από εδώ και από εκεί. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι ολική. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα και δεν μπορείς να βγάζεις εκτός το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα και είναι Ελλάδα για όσους θέλουν να καταλάβουν. Όπως και οι στροφάδες, όπως και τα διαπόντια νησιά. Λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι εδώ, δεν πειράζει. Προτιμά να ακούει μόνο τον κύριο Τσίπρα, έτσι κι αλλιώς συμφωνούν στα περισσότερα μεταξύ τους. Και με την κυρία Γεννηματά. Υπάρχει μια τρόικα εδώ μέσα κομμάτων που συμφωνούν απολύτως, υπογείως και το λέω και παρασκηνιακώς. Και φάνηκε από τη συνολική τους παρουσία. Φαίνεται το μασάζ του κύριου Μας έκανε καλό στον κύριο Τσίπρα. Και όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Εδώ μπήκαμε για να λέμε αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες. Ήρθε ο Γερμανός μία μέρα πριν τη συζήτηση. Και συνάντησε τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι θεσμικό ατόπιμα, διότι δεν συνάντησε κανέναν άλλον, ούτε ήθελα να το δω έτσι κι άλλος εγώ, αλλά δεν κατάλαβα τι χρειά είχε να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη μία μέρα πριν από τη συζήτηση αυτή. Αναρωτιέμαι, ο ιστορικός του μέλλοντος ίσως ψάξει. Βέβαια, ανοίγοντας την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων εις δυσμάς, παρά το περί του αντιθέτου που έλεγαν πριν μερικά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγουν κερκόπορτα. Τι κάνετε δηλαδή τώρα? Λέτε, εις δυσμάς πάω στα 12 μίλια, αλλά στο Αιγαίο φοβάμαι να το κάνω. Γιατί είστε φοβικοί? Σηκώνεται σημαία φοβική απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας ότι αδυνατό στο Αιγαίο το κάνω μόνο στο Ιόνιο. Βέβαια, θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό σήμερα να μας πει αν ισχύει αυτό που λέει ο Σπίγκελ, το Σπίγκελ, το περιοδικό. Δεσμεύτηκε στον κύριο Μας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, να πει τον κύριο Δένδια, και είναι εδώ ο κύριος Δένδιας, και προς τιμήν του έκανε έναν αγώνα. Μπορεί να διαφωνώ σε πολλά μαζί του για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Αυτό ζητάει ο κύριος Δένδιας εδώ καιρό. Και είναι σωστό και εθνικό αυτό που ζητάει. Δεσμεύτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σύμφωνα με το Σπίγκελ στον κύριο Μας να μην ζητήσουμε κυρώσεις, ακυρώνοντας την πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό γράφει το Σπίγκελ σήμερα. Δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να το διαψεύδει. Περιμένω τον κύριο Πέτσα να το διαψεύσει. Και την Κυριακή που έρχεται η κουβέντα, να δούμε τι θα θέσει η Ελλάδα. Θα θέσει θέμα κυρώσεων. Πρώτο λοιπόν επιχείρημα και πάμε στο δεύτερο. Πότε μας έλεγε ψέματα η Νέα Δημοκρατία, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Όταν λέγατε 11/8 του 20 εδώ και σε όλη την Ελλάδα, που κάνατε τη ρηματική διακοίνωση, εσχάτως, ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση, δεν παραβιάζεται η υπαλλοκρηπίδα μας. Μας το λέγατε εδώ στη Βουλή και υπάρχει και ανακοίνωση. Και στείλετε επιστολή 11/8 στον ΟΗΕ τώρα, διαμαρτυρίας ότι παραβιάστηκε η ελληνική υπαλλοκρηπίδα. Στα πρακτικά η επιστολή στον ΟΗΕ. Εδώ. Ή μας λέγατε ψέματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλη στη Νέα Δημοκρατία και ο Υπουργός ο Αρμόδιος και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπήρχε παραβίαση προηγούμενο στον χρόνο, ή τότε η απλά διαμαρτυρία σας είναι για τα σκουπίδια. Αφού δεν έγινε παραβίαση, τι διαμαρτυρία στον ΟΗΕ? Εδώ είναι το έγγραφο. Πάμε λοιπόν
σε αυτό που ειλικρινά το θεωρώ ολοκληρωτικό. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Επειδή διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία στη μερική διακυβέρνηση, στη μερική ΑΟΣ, στον κατακαιρματισμό δηλαδή της Ελλάδος μέχρι νεοτέρας, αυτό λέτε δηλαδή, κάνω μερική οριοθέτηση μέχρι νεοτέρας. Δεν υπάρχει μερική, υπάρχει ολική. Και θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Από το 2007 που μπήκα εδώ, τα έλεγα. Είναι εδώ η κυρία Μπακογιάννη. Θυμάμαι κανέναν αγώνα, εγώ θα σας το αποδώσω αυτό, για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αλβανία. Αν θυμείτε και η ίδια όμως είχα πει ότι η Αλβανία έχει συνταγματικό δικαστήριο και θα την ακυρώσει η συμφωνία. Έκανα τον αγώνα, κάναμε τη συμφωνία. Και πήγαν στο συνταγματικό δικαστήριο οι Αλβανοί και ακύρωσαν τη συμφωνία. Και δεν έχουμε ΑΟΣ με την Αλβανία. Μην τρέφετε αυταπάτες με αυτά που υπογράφετε. Αυτά που υπογράφετε εναντίον της χώρας μας για μερική ΑΟΣ μένει ως κεκτημένο στον αντίπαλο. Ο αντίπαλος όμως μπορεί να στο αλλάξει όταν θέλει. Σας τα λέω για να ξέρετε ότι δεν βάζετε μυαλό. Το 9 έγινε αυτή η ιστορία, το 10 στη Βουλή ήμουν και φώναζα και τότε ότι κάνετε λάθος με την Αλβανία. Και καταψηφίσαμε κιόλας τότε. Καταψήφισα εγώ. Ήμουν ο εισηγητής. Γιατί γνωρίζω καλά το θέμα. Είπατε λοιπόν, εδώ και μερικές μέρες βάλετε τα τρόλ σας στο Facebook η Νέα Δημοκρατία για έναν ολομέτωπο αγώνα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, των υπολείπων κομμάτων που διαφωνούν, ότι υπηρετούν και εξυπηρετούν την τουρκική προπαγάνδα. Και βγάζετε δηλώσεις, και σε εμάς το λέγατε αυτό, διαφόρων περίεργων τύπων από την Τουρκία, ότι δηλαδή εκνευρίστηκε η Τουρκία. Η Τουρκία δεν εκνευρίστηκε καθόλου. Υπάρχει δήλωση του Τσαβούσογλου 10 Αυγούστου του 20. Ξέρετε ποια ήταν η δήλωση αυτή που την έκρυψαν όλα τα κανάλια. Γιατί τα κανάλια τα ελέγχετε. Ελέγχετε όλα τα μέσα ενημερώσεως και κάνετε ό,τι θέλετε. Και κάνετε το κρέας ψάρι όποτε θέλετε. Ακούστε τι είπε. Δικαιωμένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα. Έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα χειρικά δικαιώματα νησιών και Κρήτης. Αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας. Αυτή η συμφωνία συμφέρει την Τουρκία, διότι κανείς δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε ένταση στην περιοχή και μπορούμε να πηγαίνουμε όποτε θέλουμε, όπου θέλουμε στην περιοχή. Δήλωση από φιλικό σας site, NGR, και από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και από το Ανατολή το Τουρκικό. Αυτό λέει η Τουρκία. Χαίρεται για τη συμφωνία. Εξαπατάτε τον κόσμο με τους δημοσιογράφους των χιλίων ευρώ, όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι έχουν γίνει τα φαναράκια στην μερική διακυβέρνησή σας. Κρατάνε φανάρι. Και βάζετε, και εδώ είναι τα νέα, δεν ξέρετε, του κύριου Μαρινάκη είναι η εφημερίδα, το λέει το ίδιο πράγμα, στα πρακτικά κι αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή η ιστορία του ολοκληρωτισμού από τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος διαφωνεί μαζί μου είναι εχθρός μου, ας σταματήσει. Και το χειρότερο δεν είναι ότι είναι εχθρός σας, αλλά τον λύχνετε και λάσπη. Το θεωρείτε και φιλότουρκο. Το θεωρείτε τουρκόσπορο. Υπάρχουν τρόλ στο Facebook που όσοι διαφωνούν μαζί σας με την μερική διακυβέρνηση, την μερική ΑΟΣ και την κατακαιρματισμό της Ελλάδος, τους θεωρείται τουρκόσπορους. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο ολοκληρωτισμός. Πάμε τώρα και στο Πασόκ. Μου θύμισε το λίγο έγκυο στο Πασόκ σήμερα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι συνεπής στη στάση του Πασόκ. Συνεπής στη στάση του, γιατί. Επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, το 2003, και θα τα πούμε τα εθνικά εγκλήματα ολωνών εδώ μέσα. Ξεκίνησε ο Παπανδρέου, η Κύπρος να κάνει μία ΑΟΣ. Ζήτησε από την Ελλάδα να συμφωνήσει η Κύπρος με την Ελλάδα. Το 2003 παρακαλώ. Υπάρχουν στα πρακτικά της Κυπριακής Βουλής οι δηλώσεις Ρολάνδη. Και αυτό ήταν εθνικό έγκλημα. Ήρθε και έγινε ματά εδώ και μας είπε ότι μας έσωσε από παντού. Ότι ο Πασόκ έκανε αγώνα για όλα. Τίποτα δεν κάνανε. Επί 40 χρόνια ούτε ΑΟΣ κάνανε, ούτε εξορίξεις κάνανε, ούτε έρευνες κάνανε, ούτε ποτέ μα ποτέ ασχολήθηκαν με τα πετρέλαια. Γιατί αυτή η ιστορία με την ΑΟΣ δεν γίνεται για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Γίνεται για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που υπάρχει στην περιοχή. Και θα σας πω ότι υπάρχει. Γιατί εγώ από το 7 ασχολούμαι με τα θέματα αυτά μέσα στο κοινοβούλιο. Και δεν μπορεί κανείς να μου κάνει υπομνήσεις ή υποδείξεις για ένα θέμα για το οποίο ήμουν γραφικός το 7, 8, 9 και 10 και 11 στη Βουλή. Το θέμα των πετρελαίων και του φυσικού αερίου. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος γιατί ξέρω εγώ τι τράβησα και την πενταετία. Ο Ρολάνδης λοιπόν, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, είχε προτείνει στην Ελλάδα το 2003 για την ΑΟΣ και είχε συμφωνήσει με την Αίγυπτο, παρακαλώ, η Κύπρος. Το λέει ο ίδιος ο Ρολάνδης. Σε μια οριογραμμία η οποία εκτινόταν ακριβώς μέχρι το σημείο που αρχίζει η ελληνική ΑΟΣ και συνυπολόγιζε το Καστελόριζο. 2003. Το συνυπολόγιζε το Καστελόριζο. Ποιος ήταν υπουργός εσωτερικών? Ο κύριος Γαπ, ο κύριος Παπανδρέου. Ο οποίος βέβαια ζήτησε από τον κύριο Ρολάνδη, το λέει στα κυπριακά πρακτικά της Βουλής τους. Γιατί αυτό είναι προδοσία. Ζήτησε ο κύριος Παπανδρέου να μετατοπιστεί ανατολικότερα η ΑΟΣ της Κύπρου για να μην ακουμπάσει το Καστελόριζο.
Πάρτε τα πρακτικά της Κυπριακής Βουλής. Ρολάνδης. Ο Γιώργος Παπανδρέου, λέει ο Ρολάνδης, παρακάλεσε την Κυπριακή πλευρά να μην υπογράψει την ενδιαγραμμή ως εκεί που άρχισε η ελληνική ΑΟΣ. Έβγαλε δηλαδή από το 3 το Καστελόριζο εκτός. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Πρακτικά Κυπριακής Βουλής. Θα τα κατέσω στα πρακτικά και αυτά. 2003. Και ζήτησε να μεταφερθεί ανατολικότερα 8 ναυτικά μίλια ή τη 15 χιλιόμετρα περίπου. Αφήνοντας ουσιαστικά το Καστελόριζο απ' έξω. Και θα πω κάτι για τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ο κύριος Γιάννης Μπασιάς, τον ξέρετε τον κύριο Μπασιά? Τον Αύγουστο λοιπόν του 19 είναι ο πρόεδρος της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας των Ρογανανθράκων. Ζήτησε από την κυβέρνηση το 19 τώρα, τον Αύγουστο. Το είπα στη Βουλή και δεν εμπιστεύει κανείς. Ψάξτε τον κύριο Μπασιά. Και αν δεν καλώς είναι και κεντροαριστερός, δικό σας πρέπει να είναι άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά ήταν εκεί. Ζήτησε να προκηρύξει διαγωνισμό σε 5 θαλάσσια οικόπεδα με πιθανολογούμενα κοιτάσματα. 2 εκ των οποίων νοτίως της Κρήτης. Η απάντηση του Υπουργού του Χατζηδάκη ήταν αρνητική. Νότια της Κρήτης. Πριν γίνει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Και δεν είναι ούτε παράνομο ούτε περίεργο στο εδώ μέσα. Δεν υπάρχει σύμφωνο για μας. Πριν γίνει να δοθούν σε διεθνείς κολοσσούς, Exxon Mobil κτλ. Τα οικόπεδα αυτά. Και ο κύριος Χατζηδάκης μπλόκαρε την ευκαιρία της χώρας να βάλει τους διεθνείς παράγοντες, στους οποίους το ΚΚΕ διαφωνεί, δικαίωμά του, στο παιχνίδι αυτό. Ανετιολόγητη η άρνηση του Υπουργού τότε. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Μπασιάς, τα λέει και ο κύριος Κονοφάγος, ο οποίος είναι ειδικός επί των θεμάτων αυτών. Κανείς δεν ξέρει περισσότερο από αυτόν στην Βουλή. Επίσης, να τους πω το εξής, επειδή ακούω κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία, τους νέους που φέρετε στο κόμμα σας, γιατί σαν ακόμα πατριωτικό, έτσι θέλω να πιστεύω κατά βάση, αλλά φέρετε πολλούς επίλυδες, οι οποίοι σπίδησαν στον χώρο σας. Και είναι πολύ προχωρημένοι στις απόψεις τους περί εθνικής κυριαρχίας. Υιοθετούν μια τουρκική επιχειρηματολογία. Και δυστυχώς το λένε πολλοί. Το Καστελόριζο, λέει, είναι μακριά. Το είπαν πολλοί αυτό. Επειδή έχετε διεθνολόγους, το έχουν πει πολλοί. Ψάξτε το λίγο παραπάνω, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, ακούστε. Το έχουν πει πολλοί. Μην το συνεχίζετε. Το έχουν πει πολλοί. Ας ψάξουν από τα γραφεία να μου φέρουν τις δηλώσεις, να διαβάσω και τις δουν και οι ίδιοι. Ακούστε λίγο. Το καθονίσει, είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι μακριά. Η πρόεδρος Δημοκρατίας είπε κατά καθονίσει, είναι μακριά, μακριά το νησί. Επειδή λοιπόν είναι μακριά το νησί, θα σας αποδείξω ότι δυστυχώς λέτε ό,τι θέλετε. Τα Κανάρια νησιά τα ξέρετε. Υπήρχε μια αντιδικία με την Πορτογαλία για το θέμα αυτό. Είναι πολύ πιο μακριά από την Ισπανία. Εδώ είναι ο χάρτης. Τα πήραν οι Ισπανοί, που είναι πολύ πιο μακριά. Διεθνές δίκαιο. Έχετε διεθνολόγους, οι οποίοι βέβαια έχουν πολλές φορές πρεσβειοπικούς φακούς και βλέπουν μόνο τη μία πλευρά. Δεν βλέπουν την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά του κυρίου Συρίγου, παραδείγματος χάρη, δεν είναι εδώ, του κυρίου Μανολάκου από τη Νέα Δημοκρατία. Η λίστα που δόθηκε για ομιλητές, έμαθα ότι μερικοί έφυγαν από τη λίστα. Τους έφυγαν. Γιατί λένε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι και σωστά κατά την βάση της μερικής διακυβερνήσεως και της μερικής ΑΟΣ. Πάμε στην ουσία. Στην μερικής διακυβερνήσεως, ξέρω τι λέω. Λέω λοιπόν το εξής. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Μερική ΑΟΣ κάνετε. Μερική επέκταση 12 ναυτικών μιλίων κάνετε. Μερική οικονομική πολιτική κάνετε, μερική πολιτική υγείας κάνετε, μερική πολιτική μασκών κάνετε, μερικά τα κάνετε όλα. Θέλετε ή δεν θέλετε. Πάμε στην ουσία. Υπόθεση Κίνας-Φιλιππίνων. Οι Φιλιππίνες είναι νησιά. Δικαιώθηκαν από τη Χάγη. Γιατί άκουσα εδώ πολλούς να συμφωνούν για τη Χάγη. Για πείτε μου, κύριοι, γιατί να προσφύγω στη Χάγη? Για πείτε μου εσείς, η Κίνα, ενώ έχασε το δικαστήριο, το έγραψε στα παλέτα των υποδημάτων τους ως ισχυρός. Διότι από την εποχή των Ισπηλαιών υπάρχει το δίκαιο της ισχύως, το δίκαιο του ισχυρού. Και ουσιαστικά, θα σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ο μεγάλος τρομοκράτης της Μεσογείου είναι η Τουρκία. Ο πιο απίθαρχος παράγοντας και αποσταθεροποιητικός είναι η Τουρκία. Ποιος μου εγγυάται ότι η Χάγη, αν αποφασίσει υπέρ μας, θα στείλει στρατό να επιβάλλει την άποψή της? Δεν έχει στρατό. Δεν μπορεί. Τι θέλετε πάλι? Το διεθνές δίκαιο μας δικαίωσε και αποτροπή και επίδειξη ισχύως. Αυτή είναι η λύση, καταλάβετε το. Πάμε λοιπόν τώρα στο τι δώσαμε. Γιατί εδώ αρχίζει το πάρτι. Ακούστε, αγαπητοί μου φίλοι. Επειδή δεν είναι οικόπεδο και τσιφλίκι το σπίτι σας η Ελλάδα, ποιος είναι το δικαίωμα να δίνετε 56% στην Αίγυπτο? Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα εσάς να δίνετε το 56% περιουσίας του ελληνικού λαού στην Αίγυπτο? Αυτό κάνατε. 56-44. Είναι οικόπεδό σας? Θα δίνετε το σπίτι σας εσείς κατά 56% σε κάποιο ξένο, αν είχατε ένα οικόπεδο? Όχι. Γιατί το δίνετε εδώ?
Πήρατε εγγύηση να ακούσω εγώ μια λογική, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε μια μισή αλήθεια. Δεν είπε ψέματα, είπε μισή αλήθεια, ότι μας ενημέρωσε. Ακροδηγός μας είπε για την Αίγυπτο. Και αυτό που του τόνισα εγώ είναι να κάνει και στρατιωτική συμμαχία με την Αίγυπτο σε περίπτωση επιθέσεως και εμπλοκής. Και το ακούω, του λέω αυτό, αν και διαφωνώ με τη λογική σας. Αλλά ούτε αυτό κάνατε. Δέσμευση Αιγυπτιακή ότι αν συμβεί το παραμικρό με την Τουρκία θα συνδράμει η Αίγυπτος στρατιωτικά. Ούτε αυτό πήρατε. Πάμε λοιπόν στην θα διαβάσω λοιπόν τι λένε οι ειδικοί, όχι τι λέω εγώ. Γιατί με αυτό που κάνατε παραδεχτήκατε και άλλα πράγματα. Ουσιαστικά παραδεχτήκατε και παραδέχεστε με αυτή τη σύμβαση που θέλετε εμείς να γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα που κάνετε και μιλάτε για την δικαιομοψυχία. Είναι έγκλημα αυτό που κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν τα site, τη συνείδησή μου θέλω να καθαρίσω εγώ. Εδώ είναι ο Ρουσόπλος ο Θοδωρής. 7, 8, 9, 10, 11 ήμουν εδώ η φωνή που ούρλιαζε για την ΑΟΣ και για τα πετρέλαια. Τα έλεγα, δεν μ' άκουγε κανείς. Θυμάμαι τον κύριο Παπακοσταντίνου, μου έλεγε πετρελαία με αποκόσμια. Έλεγε έξω το περιστήλιο και έλεγε ήρθε ο πετρελαιάς ο βουλευτής. Γιατί έλεγε για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Και σήμερα κινδυνεύει η Ελλάς από το γεγονός ότι έχει αμύθιτους θησαυρούς δυστυχώς ή ευτυχώς για την πατρίδα. Παραδοχή. Το μέγεθος της Κρήτης έχει μειωμένη επίρρεια. Με αυτή τη συμφωνία αυτό παραδέχεστε. Ότι η Κρήτη έχει μειωμένη επίρρεια. Δεν θα πω ποσοστά, θα πω μειωμένη επίρρεια. Κρήτη μειωμένη επίρρεια. Τι επίρρεια να διεκδικήσω αν ένα μεγάλο νησί, όπως η Κρήτη, έχει μειωμένη επίρρεια, τι επίρρεια να ζητήσω μετά για το Καστελόριζο που είναι μικρότερο νησί. Με τα λάθη που κάνετε, μαθηματικά διαιρούνται δεδομένα και εφαλτήριο για τις επόμενες αρνητικές εξελίξεις. Δεν μιλώ για τον 28ο Μεσημβρινό. Ειλικρινά. Αλλά η Ρόδος και η Ρόδος, μειωμένη επίρρεια. Σε λίγο θα βγάλετε μειωμένη επίρρεια και Θερμαϊκό κόλπο. Μειωμένη επίρρεια και η Ρόδος. Και επειδή θέλω να είμαι συνεπής, Κονοφάγος, ο ειδικότερος όλων για τη λεκάνη του Ροδότου. Δεν υπάρχει καλύτερος, δεν υπάρχει ειδικότερος. Σας το λέω, από τα 7, 8, 9 συνεργάζομαι, μαθαίνω από αυτούν πράγματα και από πολλούς, όπως ο κ. Φόσκολος και πολλούς καθηγητές από τη Γερμανία. Λέμε, δώσαμε το 1/3 από τη δική μας λεκάνη του Ηροδότου, δώσαμε το 75% στην Αίγυπτο. Ακούστε τώρα. Η αξία με τις σημερινές αποτιμήσεις, κύριοι συνάδελφοι, της λεκάνης του Ηροδότου, του Αιγυπτιακού Γεωλογικού Ινστιτούτου, σας το λέω, είναι 300 με 400 δις. Δώσαμε δηλαδή στους Αιγυπτίους μπαξίσι για να συμφωνήσουν μαζί μας περίπου, να υπολογίζετε, 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τους τα δώσαμε. Από τη δική μας περιουσία. Καταλαβαίνετε τι κάνατε. Χωρίς στρατιωτική συμφωνία, συμμαχία για επίθεση κοινή, αν συμβεί το μοιραίο. Δεν κάνατε το αυτονόητο. Η αξία της ελληνικής λεκάνης του Ηροδότου είναι 3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 103 κυβικά πόδια, δηλαδή 300 με 400 δις ακαθάριστα ως αξία. Δώσαμε περίπου 70 δις. Για να καταλάβετε κι εσείς τι δώσατε, αυτό το ροζάκι που βλέπετε εδώ είναι ελληνικό. Το δώσατε στην Αίγυπτο. Το ροζ κομμάτι, το 1/3, το δώσατε στην Αίγυπτο. Και αυτό θα υπογράψω εγώ. Θέλετε να με κάνετε συνένοχο σε αυτό το πράγμα εμένα. Δεν θα με κάνετε ποτέ. Ειλικρινά το λέω αυτό. Το ροζ, το ροζ είναι ελληνικό και το δώσαμε στην Αίγυπτο. Για να μάθει ο ελληνικός λαός τι δώσαμε. Είναι σημαντικό. Γιατί δεν κάνατε ΑΟΣ με την Κύπρο απευθείας. Δεν χρειαζόταν ούτε η Αίγυπτος ούτε τίποτα. ΑΟΣ με την Κύπρο. Ξέρετε, οι διεθνολόγοι εδώ έχουν μια άλλη άποψη. Ξέρετε, έλα μωρέ, δεν γίνονται αυτά. Γιατί δεν γίνονται, ρε παιδιά. Αν δεν γίνονται, πείτε δημόσια δεν μπορείτε να το κάνετε. Και κάντε εκλογές και φύγετε. Πείτε, δεν μπορώ να κάνω ΑΟΣ με την Αίγυπτο, φοβάμαι την Τουρκία, μου κάνει πόλεμο και φεύγω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να το πείτε, αλλά να κάνετε μια επέσχυνη συμφωνία βαφτίζοντας την θετική, υπάρχει διαφορά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάμε στα διαπόντια νησιά. Μας φέρετε μια συμφωνία με την Ιταλία. Ποια Ιταλία, ξέρετε ποια είναι Ιταλία. Μεγαλύτερος εχθρός, όσοι ξέρουν ιστορία, και εδώ διδάσκουν πολύ ιστορία, ότι η Ιταλία είναι πάντοτε εχθρική χώρα με την Ελλάδα. Από τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο με τον Πάπα, Βενετή, τα ξεχάσατε αυτά. Το 40 θα μιλήσω. Το 23 τι μας κάνει στην Κιλικία. Πάντοτε, γιατί είναι εχθροί μας όμως. Γιατί είμαστε η πόρτα για να βγουν προς το Σουέζ. Η Ελλάς. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά τους τραγκαλίζουμε. Λογικό. Και πάτε και κάνετε συμφωνία με την Ιταλία. Η οποία η Ιταλία τώρα κάνει κοινά γυμνάσια με την Τουρκία κάτω από την Κρήτη. Την ώρα που φέρετε εδώ την συμφωνία με την Ιταλία, οι Ιταλοί κάνουν κοινά γυμνάσια με τους Τούρκους κάτω από την Κρήτη. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση. Αλλά δεν έχετε καταλάβει τι υπογράφετε. Δυστυχώς το λέω με πόνο ψυχής. Δεν καταλαβαίνετε τι υπογράφετε. Διαπόντια νησιά.
Λέει ο καθηγητής Ρελίδης. Νέα Δημοκρατία είναι ο άνθρωπος. Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ψάξτε τον. Διάβασα λοιπόν τη μελέτη του. Είναι ο ειδικός που έψαξε όλο το Ιόνιο. Είναι πολύ πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι δώσαμε με τη συμφωνία, τι δίνετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία με τη συμφωνία αυτή? Ο κόλπος Κυπαρισίας μαζί με τις τροφάδες έχει μεγάλο αντίκλινο. Ο καθηγητής γεωλογίας, όχι ο διεθνολόγος. Ο διεθνολόγος λέει τα δικά του. Με βάση αυτά που του μάθω στο Πανεπιστήμιο, με βάση τα φαντάζομαι το ίδιο του. Ο γεωλόγος είναι επιστήμονας. Επιστήμη σημαίνει έρευνα, ένα και ένα κάνει δύο. Ο διεθνολόγος είναι όπως δημοσιογράφοι, από θεωρία είμαστε μεγάλοι. Από ουσία καμία. Είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το κοίτασμα στις τροφάδες. Το λέει ο καθηγητής. Πολύ μεγαλύτερος από το κοίτασμα Ζόρ της Αιγύπτου. Ο νεοδημοκράτης καθηγητής γεωλογίας Ζελιλίδης. Και το δώσετε όλα στην Ιταλία. Και θέλετε εγώ που από το 7 οριόμουν εδώ μισό σε ξανά πω στη Βουλή, να υπογράψω κάτι τέτοιο. Δεν θα το κάνω ποτέ μου. Ποτέ μου. Το ζήτησαν λοιπόν οι Ιταλοί, το δώσετε. Τι είπε ο κ. Ζελιλίδης? Μόνο από το Ιόνιο η Ελλάς, αν εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο, μπορεί να έχει 20 χρόνια εξάρτηση ενεργειακή η Ευρώπη από την Ελλάδα. Η Ευρώπη. Δεν μιλάει για τα υπόλοιπα μέρη, άλλα 30 χρόνια. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ προσωπικά μπήκα στη Βουλή με ένα όνειρο. Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα πραγματικά για την ανακήρυξη ΑΟΣ κάποια στιγμή στο Κοινοβούλιο. Θλίβομαι, ειλικρινά θλίβομαι για αυτά που συμβαίνουν. Ήρθα από τους πολιτικούς αρχηγούς και ντρέπομαι για αυτά που άκουσα σήμερα. Πιστεύω ότι έχουν συμφωνήσει όλοι μαζί σας με την Δημοκρατία. Είναι συμφωνημένη η ιστορία. Δεν άκουσα τίποτα πραγματικό περί ουσιαστικής διαφωνίας. Σας είπα, ο ΜΑΣ έκανε δουλειά, έκανε μασάζ. Και ιδιαίτερα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που ήρθε εδώ να μας πει τι έλεγε ο Κουμουτσάκος πριν, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία πριν, να τους υπενθυμίσει τους Νεοδημοκράτες για τη συμφωνία των Πρεσπών τι έγκλημα έκαναν κατά αυτούς. Για μένα ήταν εθνικά αξιοπρεπή η στάση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά θα την επιδοκίμαζα αν την Εξεταστική Επιτροπή για τον Κοτζιά την φέρνατε στη Βουλή, γιατί ο κ. Τασούλας είναι εδώ, δεν την φέρνει ποτέ ο κ. Τασούλας, πρόεδρος, ό,τι θέλει κανένας κι αλλιώς. Α, δική του άποψη είναι αυτή. Να συζητήσουμε ποιος μας οδήγησε στη συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Κοτζιάς και οι υπόλοιποι. Δεν φέρετε την Εξεταστική. Αυτό είναι το έγκλημα που κάνετε. Και πάμε στην ουσία. Γιατί και μίλησα για τη συμφωνία αυτή. Κύριοι της Βόρειας Ελλάδος, Μακεδόνες βουλευτές, η συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάς περί περίκλης του κράτου και διεθνούς δικαίου δίνει τη δυνατότητα στα Σκόπια ως περίκλειστο κράτος να ζητήσει ναυτικές βάσεις στο Θερμαϊκό κόλπο. Σας το είχα πει από τότε. Θα σου ξαναλέω, ψάξτε το. Το άρθρο μέσα είναι καταγεγραμμένο πονηρά, αλλά δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι. Έχουν γίνει εγκλήματα. Στο άρθρο λοιπόν το συγκεκριμένο της συμφωνίας των Πρεσπών, που είναι και η ενδιάμεση συμφωνία που γίνει σε προγενέστερο χρόνο στο άρθρο 5, μιλάει για δικαιώματα στο Θερμαϊκό κόλπο των Σκοπιανών. Πώς θα αντικρίσετε τους ψηφοφόρους σας στη Μακεδονία να βλέπετε λιμάνι Σκοπιανό στο Θερμαϊκό κόλπο ή βάση λιμενικού, γιατί θα έχουν σύνδεση με τον αξιό με ποταμόπλια. Ξέρετε, ουδής ελληνικότερος των Ελλήνων, φίλες και φίλοι, επειδή επενδύετε στους συμμάχους σας, επενδύετε στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Γαλλία, στους εξωγήινους, στο Σύριο, στην Ανδρομέδα, δεν ξέρω πού επενδύετε. Ουδής ελληνικότερος των Ελλήνων. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε τολμηροί, ελληνοπρεπείς και αποφασισμένοι. Εμείς οφείλουμε στην Ελλάδα και όχι η Ελλάδα σε εμάς. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά έτσι όπως κάνετε τις συμβάσεις και τις συμφωνίες, δεν μπορούμε να συνενέσουμε. Θεωρούμε ότι κάνετε τραγικό λάθος. Δεν θα πω ότι δεν μιλάτε καθόλου για υφαλοκρηπίδα. Και αν θέλετε να συμφωνήσουμε πραγματικά να ασκηθεί σοβαρή εξωτερική πολιτική, γιατί άκουσα και αυτό εδώ μέσα, ας κάνουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ας κάνουμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Είμαστε η χώρα που δεν το έχει, όπως και δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Ας τα κάνουμε αυτά. Ούτε αυτά κάνετε. Και αν θέλετε να συμφωνήσουμε, κάντε ΑΟΣ με την Κύπρο. Επεκτείνετε τα χωρικά έδατα σε 12 ναυτικά μίλια σε όλο το εύρος της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο το Ιόνιο, είναι και το Αιγαίο. Επεκτείνετε τα παντού. Έτσι να σας ακούσουμε. Δεν έχω καμία διάθεση να αντιπαλέψω ή να μαλώσω με κανέναν. Θεωρώ ότι η Ελλάς χρειάζεται μια νέα μεγάλη ιδέα, μια και λατρεύουν τον Βενιζέλο εδώ ο κύριος Τσίπρας, ήρθε και ο πρωθυπουργός μας. Η Ελλάς χρειάζεται μια νέα μεγάλη ιδέα. Μια πραγματικά μεγάλη ιδέα, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ένα όραμα που θα ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες και τα κόμματα μαζί, έναν ηγέτη, οποιονδήποτε ηγέτη. Και το λέω αυτό γιατί οι μεγάλες ιδέες γεννιούνται από τους μεγάλους άνδρες.
Αλλά οι μεγάλοι άντρες δεν κάνουν εκπτώσεις σε εθνική κυριαρχία. Οι μεγάλοι ηγέτες δεν έκαναν ποτέ εκπτώσεις. Ο Βενιζέλος δεν έκανε εκπτώσεις. Οραματίστηκε μια τεράστια Ελλάδα με τα λάθη του. Έκανε και λάθη. Αλλά οδήγησε μια Ελλάδα εκεί που έπρεπε. Δυστυχώς σήμερα με αυτό που κάνουμε δεν μεγαλώνουμε την Ελλάδα. Δεν μεγαλώνεται την Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται από τα λάθη που κάνετε στην εξωτερική πολιτική. Κύριε Πρωθυπουργέ, τα είπαμε για κατηδίαν. Σας είπα για τη Γαλλία. Θα μπορούσαμε να κάνουμε με τη Γαλλία, γιατί όχι μας αγαπάνε οι Γάλλοι. Παραδόξως θα έλεγα ότι αιώνες η Γαλλία έχει μια φιλοελληνική στάση. Είναι αληθές. Αλλά την έχει γιατί συμπλέουν τα συμφέροντά της και σήμερα η Γαλλία, όχι ο Μακρόν συγκεκριμένα, αλλά η Γαλλία με τα δικά μας συμφέροντα. Μην ξεχνάμε ότι στο Λίβανο, στη Συρία, είχε αποικίες η Γαλλία. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πάρω οπλικά συστήματα από τη Γαλλία που θέλετε να πάρετε οπλικά συστήματα. Αλλά με υποχρεώσεις στη Γαλλία. Υποχρεώσεις όπως με την Κύπρο. Τους δίνουν βάση, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά υπογράφουν και στρατιωτική συμφωνία αρρωγής της Γαλλίας προς την Κύπρο. Δώστε μια βάση, δώστε στους Αμερικανούς τόσες βάσεις. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Άραξο, τα δώσατε όλα. Τι πήραμε έχει σημασία, τίποτα. Δώστε μια βάση, όταν δίνετε βάσεις, να παίρνετε και κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει η λογική του δίνω και παίρνω. Η Ελλάς είναι η χώρα που μόνο δίνει και ποτέ δεν παίρνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπορούμε να κάνουμε συνεργασία με τους Γάλλους, να φύγει πλοίων κτλ. Εδώ η Ισπανία, η φιλική μας Ισπανία, βοηθάει στην κατασκευή του ελικοπτεροφόρου τους Τούρκους. Η Ιταλία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, τους δίνει τα ελικόπτερα στρατιωτικά. Τα τουρκικής κατασκευής ελικόπτερα είναι με ιταλικές μηχανές. Η δε Γερμανία τους δίνει Λέοπαρντ, τους έκανε και drones η Γερμανία. Και περιμένετε από αυτούς, κύριε Πρωθυπουργέ, να μας σώσουν. Μόνοι είμαστε. Μόνοι, εδώ. Κύριο Τσίπρας, κύριο Κουτσούμπας, κύριο Βαρουφάκης. Κύριε Μαρηματά, οι υπόλοιποι συνάδελφοι βουλευτές, οι Έλληνες, μόνοι είμαστε. Πάντα ήμασταν μόνοι, ας το καταλάβουμε. Γιατί πρέπει να επενδύω στο διεθνές δίκαιο που δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε διεθνές δίκαιο, θα είχαν φύγει οι Τούρκοι από την Κύπρο. Ποιο κοροϊδεύουμε, από το 1974. Αν υπήρχε διεθνές δίκαιο, θα είχαν φύγει οι Τούρκοι από την Κύπρο. Δεν φύγαν ποτέ. Δυστυχώς ζούμε με αυταπάτες. Ζει το πολιτικό μας σύστημα με αυταπάτες. Ζει με φαντασιώσεις. Μακάρι να υπήρχε διεθνές δίκαιο. Διαβάστε το Θουκυδίδη. Διαβάστε το, κάνει καλό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής για τη Γαλλία και το είπα. Η μόνη χώρα που πραγματικά μας βοήθησε είναι η Γαλλία. Και να σου πω γιατί. Μας έδωσε μοιράς, δεν έδωσε στους Τούρκους. Οι Γερμανοί τους πληρώσαμε τα υποβρύχια τα τέσσερα και να είναι καλά που τα παραλάβαμε για τα όρατα αυτά υποβρύχια. Πάρα τα προβλήματα που είχαν που έγερναν, δεν έγερναν. Και έχουμε υποροπλία τώρα στον υποβρυχιακό μας στόλο. Αλλά ταυτοχρόνως δίνουν και έξι υποβρύχια στους Τούρκους. Αυτή είναι η καλή στρατιωτική αγορά. F-16 αγοράζεται από την Αμερική. Ελλάδα αγοράζει και η Τουρκία. Γιατί κύριε Πρωθυπουργέ δεν πάτε να πάρετε τη Ρωσία σε δύο χρόνια σου χώρι 57 παράδοση και περιμένουμε το 2030. Λέω εγώ παιδί μου, 2030 θα πάρετε λέτε 10-35. Η ίδια τιμή 30 σου χώρι δύο χρόνια παράδοση. Και έχουμε υπεροπλία στον αέρα. Θα μου πείτε νατοϊκή δύναμη κτλ. Εντάξει, νατοϊκή και η Τουρκία είναι. Έχει πάρει στα 400. Γιατί πρέπει να είμαι το καλό παιδί εγώ συνεχώς. Και να μην με βοηθάει κιόλας. Να είμαι καλό παιδί, αλλά να με βοηθάνε. Ας την καρπασιά μας έχουν. Αυτά λέω, μπορεί να γίνομαι κακός, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε το στρατηγικό δόγμα του Κονδύλι. Εγώ είμαι κάθος σε αυτό. Μόνο με το δόγμα του Κονδύλι μπορεί η Ελλάς να ανανοίξει. Για να πετύχουμε την αποτροπή, πρέπει να έχουμε δυνατότητα της στρατηγικής κρούσης ή του ισοδύναμου αποτελέσματος. Κονδύλις. Τα έλεγε, τα έγραφε, τα είπε. Ποιος τα διαβάζει, ποιος τα δίνει σημασία. Και βέβαια έχουμε ένα σωρό προτάσεις, αλλά ας πω κάτι. Τις κρίσιμες αυτές τις στιγμές, γιατί πιέζει και ο χρόνος, ήταν από πάρα πολλά πράγματα κύριε Πρωθυπουργέ, δεν με ακούσετε σήμερα, δεν πειράζει. Θα ήθελα κλείνοντας όμως να χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια κύριε Πρωθυπουργέ. Τις δικές σας εκφράσεις. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέτε εδώ. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη σας ομιλία. Αποτελεί ένα εθνικό λάθος που προσβάλλει την αλήθεια και την ιστορία της πατρίδας μας. Κατώτερη των περιστάσεων η κυβέρνησή σας. Κουρελιάζει την πολιτική ζωή με μεθοδεύσεις. Τα προσωπία πέφτουν. Γελιοποιείται η δημόσια ζωή και υπονομεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Μυστικά διαπραγματευτήκατε παραβιάζοντας μια πολιτική που ζητά ευρύτερες συνενέσεις. Μιλώ σε βουλευτές προθύμους να υψώσουν το χέρι σκύβοντας το κεφάλι, να θυσιάσουν διακυβεύματα που τις υπερβαίνουν κατά πολύ. Η κυβέρνηση μας έδωσε μια μεγάλη μάχη, καταγγείλαμε τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, στέλνοντας σήμα κινδύνου για όσα έρχονται. Απαιτήσαμε συνεργασία, αλλά διαπιστώσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κομματικό του εργαλείο τα εθνικά θέματα. Σας καλώ στην ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι, που θα ακολουθήσει να πείτε το μεγάλο όχι, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της ιστορίας.
ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Την προσυπογράφω με δύο υπογραφές. Αλλά την επαναλαμβάνω και σήμερα για το δικό σας κόμμα. Γιατί αυτά που λέγατε τότε δυστυχώς γίνονται και σήμερα. Δεν μας ακούτε. Δεν μας ακούτε για τα εθνικά θέματα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω δημοσίως τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Να πω ότι εδώ η κυβέρνηση τα πάει καλά. Εγώ θα είμαι ακριβοδίκαιος με όλα. Τα πάει καλά. Πρέπει όμως και οι κανόνες εμπλοκής και απεμπλοκής να δοθούν στο πολεμικό μας ναυτικό και στην αεροπορία μας να ξέρουν πώς θα τη δράσουν. Το έθνος αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Στον στρατό, στον στόλο και στην αεροπορία. Πυλώνες που όταν ήταν ελεύθερες να δουλέψουν δεν μας πρόδωσαν ποτέ. Και θα πω και κάτι κύριε Πρωθυπουργέ για εσάς. Και αν θέλετε το ακούτε. Αν θέλεις να γίνεις μεγάλη χώρα, να μάθεις να έχεις μεγάλες ιδέες, έλεγε ένας πολύ μεγάλος Έλλην στοχαστής, τον οποίο το ξεχνούμε όλοι. Αλλά, κλείνοντας, να πω για ακόμη μια φορά, κύριε Πρωθυπουργέ, για μας και τα διαπόδια νησιά, και οι Στροφάντες, και το Καστελόριζο, και τα 14 άλλα μικρά νησιά, είναι Ελλάδα. Μην κόβετε την Ελλάδα. Μην την ακροτηριάζετε, γιατί θα είστε ο Πρωθυπουργός που ακροτηρίασε την Ελλάδα, όχι τη μεγάλωσε, και δεν σας αξίζει εσάς αυτό ειδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.